τα πήγε αρκετά καλά, αν εξαιρέσει 5-6 Σαρδάμ καταπληκτικά που έκανε. Για όλη την Ελλάδα. Ποιο δεν κάνει, ρε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλά Σαρδάμ. Ήταν πολύ καλά Σαρδάμ. Και τέλο πάντων. Κρίμα που δεν μπορούμε να το πούμε γιατί έχει να κάνει με το χορηγό τη διοργάνωση. Αλλιώ, τέλο πάντων, θυμηθείτε ποιο μπορεί να ήταν ο χορηγό και είπε. Το ποτό. Ναι, το ποτό. 10 φορέ είπε. Το πορτοκαλό κόκκινο. 10 φορέ είπε πριτ στο τέλο. Εντάξει, ρε παιδιά. Το άπειρο πριτ. Και λέω στη Φωτεινή, νομίζω ότι ο Γιώργος μόλις έκανε πριτς. Παρόλα αυτά ήταν τρομερός γιατί έχει τρομερή άνεση και ο Γιώργος Μαζονάκης, ό,τι και να πει, του το συγχωρείς γιατί έχει αυτοπεποίθηση. Αλήθεια, θεωρείς ότι είχε πολύ άνεση. Είχε άνεση να βγαίνει στην πίστα. Είναι ο δικός του χώρος, ο προσωπικός. Κοίταξε, για πρώτη φορά εγώ που είδα αυτά τα μικρά αποσπάσματα, δεν ήταν κακός. Αν αναλογιστείς ότι ήταν πρώτη φορά και με τόσο κόσμο κάτω και σε ένα αντικείμενο. Καλά, δεν τον πείραξε τον Μαζονάκη ο κόσμος. Είναι συνηθισμένος. Ναι, εντάξει, αλλά σε ένα αντικείμενο που δεν το ξέρει. Σκέψου τα ποδαράκια του. Ότι τον δυσκόλεψε λιγάκι το κιού, το να το φέρει λίγο στα μέτρα του, να το κάνει το κείμενο δικό του. Αυτά τα έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Επαγγελματίες σε αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και λάθη κάνουμε. Μην μιλάμε τώρα για τον Γιώργο που ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάζει. Ήταν εξαιρετικό. Και δεν το χρεώνεται κιόλας. Ναι, τον Νίνο, α πούμε, δεν το γνώριζε γιατί είχε μια καπελαδούρα, κάτι για μαύρα γυαλιά. Ήταν εξαιρετικό. Έπρεπε να σου πούνε ότι είναι. Τώρα να σα πω για αυτό το act ήταν καταπληκτικό. Ήταν η μαμά τη και μιλάγαμε γι' αυτό. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Γιατί μπήκαμε στον Νίνο τώρα, μου του μπερδεύετε. Ένας-ένας να μιλάει και να μην τρέχει για να βλέπουμε και εικόνα. Ιδάλλως, να μαζέψω το βίντεο, να μου πείτε τι θέλετε, πείτε τα όλοι μαζί και μετά να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Πρέπει να καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν ήμασταν μέσα. Πάμε λοιπόν. Έλεγε για την εμφάνιση από την εταιρεία Axel με τις μαμάδες με τα παιδάκια. Για πες μας τι θέλεις να πεις, για να βλέπουμε. Βγήκανε λοιπόν.